Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και οι προοπτικές ανάπτυξής του συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται την τρέχουσα εβδομάδα στο Ζάπιο Μέγαρο υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή ανθρώπων της πολιτικής, της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος Χατζικωνσταντίνου, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κλήθηκε να τοποθετηθεί για το λιμάνι της πόλης και το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησής του, για τη διαγωνιστική διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί και αν υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και πώς όλα αυτά αντιμετωπίζονται. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Χατζικωνσταντίνου ρωτήθηκε σχετικά με τα πλεονεκτήματα που θα αποφέρει για την τοπική κοινωνία η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Η θέση της Αλεξανδρούπολης έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω περισσότερο. Είναι πραγματικά το ανατολικό άκρο της Ευρώπης, η πύλη για τα Βαλκάνια και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Όμως, μέσα από τη θέση, αυτό που πάει κανείς να κάνει μέσα από την ιδιωτικοποίηση είναι τι? Να τη δικτυώσει τη θέση αυτή με όλα αυτά τα δίκτυα μεταφορών, είτε είναι αυτές χερσαίες οδικές μεταφορές, είτε είναι σιδηροδρομικές μεταφορές, είτε στην Αλεξανδρούπολη και αεροπορική μεταφορά, με τις θαλάσσιες μεταφορές, άρα να κάνει ένα πραγματικά logistics center, το οποίο θα διακινεί εμπορεύματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και πιστέψτε με, αυτή η περιοχή ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και φτάνει μέχρι ακόμη και το Ελσίνκι. Σε βάθος βέβαια χρόνου και αφόσον και η τοπική κοινωνία, για να απαντήσουμε και σε αυτό, έρθει και επιχειρήσει μέσα από το λιμάνι, αναπτύξει καινούργιες δραστηριότητες, αρπάξει την ευκαιρία η οποία μέσω της παρουσίας ενός επενδυτή θα μπορέσει να αναδειχθεί. Τι σημασία θα έχει και τι ρόλο θα παίξει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε αυτό το εκδηλωμένο ενδιαφέρον του αμερικανικού παράγοντα και ποια τα γενικότερα ωφέλη στην γεωστρατηγική σκακέρα? Η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών γύρω από την Αλεξανδρούπολη, η ανάπτυξη των δικτύων των ενεργειακών με τις επενδύσεις που γίνονται από διάφορους επενδυτές, διασυνδέει την περιοχή με την γειτονιά της, με τη Μαύρη Θάλασσα, με την νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βαλκανική, αλλά και δίνει καινούργιες ευκαιρίες σε ντόπιες και ξένες επιχειρήσεις. Βασικές προϋποθέσεις όμως για το λιμάνι αυτό καθεαυτό που με ρωτήσατε και υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον γι' αυτό, είναι δύο. Ένα είναι η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου μεταξύ Αλεξανδρούπολης και ελληνοβουλγαρικών συνόρων και το δεύτερο είναι η περαιτέρω αύξηση των δυνατοτήτων της λιμενολεκάνησης του λιμένου Αλεξανδρούπολης μέσα από μια καινούργια εκβάθυνση.